κινηματογραφικές ημέρες ζει η Κύπρος αλλά και όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή την εβδομάδα θα πραγματοποιηθούν οι ταυτόχρονες προβολές των τριών φιναλίστ ταινιών του βραβείου Λουξ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 6, 7 και 8 Νοεμβρίου στο Πάνθεον στη Λευκοσία, σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου. Οι υποψήφιες ταινίες στοχεύουν μέσω πρωτότυπων μορφών κινηματογραφικής αφήγησης στην αφύπνιση των Ευρωπαίων πολιτών σε σχέση με μια πλειάδα κοινωνικών ζητημάτων. Οι τρεις ταινίες που διαγωνίζονται φέτος για το βραβείο Λουξ προβάλλονται σε 24 γλώσσες και στις 28 χώρες μέλη. Αναλυτικά, σήμερα Τρίτη στις 9 προβάλλεται η ταινία Στίξ του Αυστριακού Wolfgang Fischer, που απεικονίζει τη μεταμόρφωση που υφίσταται μια δυναμική και επιτυχημένη γυναίκα του δυτικού κόσμου κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού με ιστιοπλοϊκό στον Ατλαντικό ωκεανό. Justice in difficult times is a theme running through each of this year's finalists for the Lux Film Prize. Την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στις 9, η άλλη πλευρά των πάντων, από την Σερβίδα σκηνοθέτηδα Μίλα Τούραλιτς, μας προσφέρει ένα πορτρέτο της μητέρας της, μιας πραγματικής αγωνίστριας εναντίον του καθεστώτος του Σλόμποταν Μιλόσεβιτς. Μέσα από την ταινία φανερώνεται η ταραγμένη ιστορία μιας ολόκληρης χώρας. Through her eyes, we see the political upheavals of the 20th century. Τέλος στις 8 Νοεμβρίου, η γυναίκα σε πόλεμο του Ισλανδού σκηνοθέτη Benedict Erlingsson αναφέρεται στην ιστορία μιας 50χρονης γυναίκας, η οποία φαινομενικά ζει μια ήσυχη ζωή, ενώ στα κρυφά έχει πλούσια ακτιβιστική δράση και έχει κηρύξει πόλεμο ενάντια στην τοπική βιομηχανία αλουμινίου. Με εμφανή προσανατολισμό στη δύναμη της γυναίκας, οι ταινίες εξυψώνουν την έννοια της ισότητας μεταξύ των δύο φύλων. Ένα θέμα που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες προκλήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ταυτόχρονα επιδιώκουν να δοθεί το έναυσμα για διάλογο σε ευρωπαϊκό επίπεδο πάνω σε πολλά άλλα και διαφορετικά σημαντικά κοινωνικά θέματα. Η νικήτρια ταινία θα ανακοινωθεί στις 14 Νοεμβρίου από το Στρασβούργο.